αμέσως ωραία στον Οκά, ο Καρεμπέ αποτελεσματικά στο τάκλι. Έξω Χαζιωβάνης ο Τζόρτζεβιτς που θέλει να βγει στην περιοχή, το σύν με τον δεξί μπλοκάρι ο Λιμπερόπουλος. Προξήματα στην περιοχή χαμηλά, εκτελεσμένο, διώχνει ο Ζαγοράκης. Ο Καρεμπέ κάνει λάθος στον Τσιάρτα και τώρα φεύγει μόνος του ο Κάς, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τυχερός ο Κάς που κάνει και το κοντρόλ στο τέτα-τέτ με τον Γιάννου και θα νικηθεί από τον ψυχρεμότατο σε αυτή τη φάση τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει offside, είναι ο Λάκης μόνος από την παλιά του Πέτκοφ και νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, είναι out. Και τώρα η ευκαιρία αντεπίθεσης, η πρώτη στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον Καστίγιο να κρατάει την μπάλα ίσως περισσότερο. Περιμένει τον Τζόρτζεβιτς και τον Χούτο. Τώρα περνάει ωραία στο Χούτο. Μόνο στο Λάμπρος Χούτος. Δοκάρι το σου του Τζόρτζεβιτς. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα τελειώνει. Κάνε το λάθος και τώρα αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Ο Τσιάρτας ψάχνει και βρίσκει τον Λάκη. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι το γκολ τώρα για την Ένωση. Στο 84ο λεπτό από την έξοχη μπαλιά του Τσιάρτα. Παγώνει η Ριζούπολη γιατί ο Βασίλης Λάκης αυτή τη φορά ευστοχή. Πλασάρει με εξωτερικό φάλτσο με το δεξί τον Γιάννου και κάνει το 0-1.